πω και πώς να αρχίσω, τι να πρωτομαρτυρήσω, ποιο να κρύψω μυστικό. Στον καθρέφτη μου κοιτάζω, απ' το ειδωλό τρομάζω και απ' το ψέμα που φορώ. Με τη ζωή παίζω κρυφτό, μα στα διέξοδο αυτό δεν βρίσκω λύση. Το που αναζητώ, ποιος από μηχανής Θεός θα μου χαρίσει. Και πώς να αρχίσω, τρέμω να γυρίσω πίσω, τι θα βρω στο γυρίσμο. Τη ζωής λατρεπίβατης, του όνειρου ακροβάτης και του ψεύτους ναυαγός. Με τη ζωή παίζω κρυφτό, μα στα διέξοδο αυτό δεν βρίσκω λύση. Ζητώ, ποιος από μηχανής Θεός θα μου χαρίσει. Καλημέρα σας. Παρακαλώ, ποιος κύριος βρισκόταν εδώ όταν εκλάπει το αυτοκίνητο ενός πελάτη σας? Εγώ, κύριε. Εγώ αυτό προσώπως, όχι άλλος εγώ. Έρχεστε για λίγο μαζί μας, παρακαλώ. Μαζί σας? Ναι, ακολουθήστε μας. Να βάλω μια στιγμή τα καλά μου παπούτσια? Δεν χρειάζεται. Εδώ έξω για λίγο, απλώς να μας δείξετε. Για λίγο έξω? Απλώς να σας δείξω? Όσο θέλετε. Έρχομαι. Ακολουθήστε με. Εμπρός. Βάσια μου. Για να είσαι εκεί σημαίνει ότι κάθεσαι. Σαν να με ένα κάρβουνα. Αστειεύτηκα. Έρχομαι να σε πάρω να πάμε για ψώνια. Θέλω παρέα. Σε περιμένω, έλα. Μην αργήσεις. Φεύγω τώρα. Έλα, μωρό μου, έλα. Έρχομαι, μισό λεπτό. Ελάτε, μέσα είναι ο Ρέστης. Πάμε με τι, είστε μια χαρά. Κούκλε, δεν το συζητώ, θα γίνει χαμός. Γεια σου, ρε. Μουα, αγαπημένη μου. Μουα. Λίτσα, γεια σου. Τις είδατε, τις είδατε. Τις είδαμε. Ήταν όμως ντυμένες. Δεν μου το πες να έρθω να τις γδύσω. Καλά ρε, πού ήσασταν? 10 φορές γδύθηκε κάθε μία. Δεν μου λες, γδύθηκε και εκείνη η ξανθιά. Υψηλή. Συνέχεια, ασταμάτητα. Η άλλη, η μεσαία? Όλες σας λέω, όλες. Όλες μαζί. Και τα απορία που έχει ο άνθρωπος. Δεν μου λες, θα έρθουν άλλες. Και τι το πέρασε εδώ ρε, το μου λένε ρουζ. Βαγγέλη, χάσαμε. Την άλλη φορά τα κινητά ανοιχτά. Λοιπόν, εγώ τώρα διαβάζω. Μαθηματικά. Μην ξενερώνετε, ρε. Να πάρουμε κανένα κουλουράκι. Κανένα, μωρό μου. Κολλάει το σουσάμιστο κραγιόν. Πόσο σε χαίρομαι που προσέχεις κάθε λεπτομέρεια. Είσαι πολύ κοκέτα. Αλίμονο. Μπορώ να γίνω τσαπατσούλες σε αυτή την ηλικία. Γιατί, τι έχει ηλικία σου?
Ασφαλώς και δεν έχει. Το είπα για να δω αντιδράσεις. Σε δοκιμάζω. Πώς φαίνεται αυτό? Πολύ ωραίο θα είναι πάνω σου. Όχι για μένα, για σένα. Απαπα, με αγριεύει αυτό το χρώμα. Πάμε να το δοκιμάσεις. Αποκλείεται. Εδώ ήρθαμε για να ψωνίσεις εσύ, όχι εγώ. Αυτό πώς σου φαίνεται? Ωραίο είναι, δοκίμασέ το. Εσύ... Να. Βάλε αυτό το πουκάμισο. Δεν με φωτίζει. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, θέλω κάτι πιο πρόσχερο. Αυτά τα χρώματα με μελαγχολούν. Δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου. Αυτό εδώ το φόρεμα πώς σου φαίνεται? Δεν είναι πολύ σεξι? Για δοκίμασέ το. Θέλεις να ανάβουν φωτιές? Αυτό είναι της ιδιοσυγκρασίας σου. Σε καλό σου, με κάνεις και γυάλες, θα υδρώσω. Πάω να δοκιμάσω αυτό. Ωραία. Έλα να δεις. Έρχομαι. Βοήθησε με λίγο με το φερμουάρ. Καλό. Δεν αμφέβαλα ποτέ. Δεν είναι λίγο σεξι? Βάλε κάτι περισσότερο. Λοιπόν, θα το πάρω. Τώρα όμως θα δω για σένα. Αποκλείεται. Μα γιατί, με στεναχωρείς? Πρέπει να χάσω λίγα κιλά. Πόσα? 10, 5. Εγώ τον είδα τη στιγμή που σκεφτόταν να ανοίξει την πόρτα, να μπει μέσα και να βάλει μπρος. Θα μπορούσα να τον αρπάξω επί τόπου. Τρέχω γρήγορα. Παλιά ήμουν αθλητής ταχυτήτων. Πόσων ταχυτήτων? Μάρκο. Συγγνώμη. Νόμιζα ότι μιλάγαμε για ποδήλατα. Ήμουν αφηρημένος. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελα να δημιουργήσω ταραχή στη γειτονιά. Κάνατε πολύ καλά, αγαπητέ κύριε Ταχύνη. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας. Πάνω απ' όλα. Το προσέξαμε κι αυτό. Αλίμονο. Ένας άνθρωπος που εκτιμά τα είδη μας, δηλαδή την παράδοση, δεν μπορεί παρά να έχει ένα επίπεδο. Μην ανησυχείτε, κύριε Ταχύνη. Θα το βρείτε το αυτοκίνητό σας. Πού και πώς είναι το θέμα? Πού ή πώς? Και πού και πώς? Ακριβώς. Α, κατάλαβα. Μπορεί να βρουν τους προφυλακτήρες στο Λίβανο, το μπαρμπρίζ στα Σκόπια και τη μηχανή στο Κόσοβο. Και τα υπόλοιπα? Αυτό είναι λίγο... Όπου θέλεις, Λεβέντη μου. Στη Λισαβόνα, στη Μουσουνίτσα, πού θέλεις. Εγώ θέλω να το βρει το αυτοκίνητο, κύριος Ταχύνης, γιατί είναι ευγενέστατος. Ολόκληρο θέλεις να πεις? Γιατί άντε να μαζέψεις τα κομμάτια από όλα αυτά τα μέρη και να τα συναρμολογήσεις. Παζλ. Ναι, το φαντάζεστε? Μα επειδή το φαντάζομαι, γελάω. Συγγνώμη, κύριε Ταχύνη. Μα τι λέτε, κύριε Αντέζη? Καλά κάνετε και γελάτε. Δεν θα πεθάνουμε κιόλας? Αλίμονο. Εμείς, γιατί αυτός που μου το άρπαξε έτσι και τον βιάσω θα μετράει ώρες. Αστιεύτηκα. Λεπτά θέλετε να πείτε? Λοιπόν, θεία, εγώ πρέπει να πηγαίνω. Έχεις αγγλικά τώρα? Όχι. Πηγαίνω στο σπίτι να συνεχίσω το διάβασμα. Φιλάκια πολλά, θεία μου. Γεια σας, κύριε. Γεια σου, Μάρκο. Κι εγώ πρέπει να πηγαίνω. Έχω να περάσω από έναν ξάδερφο. Όπως θέλετε, κύριε Ταχύνη. Παρακαλώ, κρατήστε με ενήμερη αν υπάρξει κάποιο νέο. Βεβαίως, αύριο πάλι θα με φέρει ο δρόμος μου από εδώ. Α, ξεχάσατε το καντήλι. Α, ναι, δεν θα χανόμασταν. Ορίστε, προσοχή στη μεταφορά. Εδώ είναι η σουπιέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήταν ανάγκη. Μα τι λέτε, με στεναχωρείτε.
Να περάσω να τα πάρω αργότερα. Παρακαλώ, όπως θέλετε. Ευκαιρία να σας ξαναδώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Άιστα κομμάτια. Ντέιζι μου! Τασία. Μουα, μουα. Μις Ντέιζι, του έκανες δώρο μια σου πιέρα. Σε ποιον? Σε ένα πελάτη. Πήρε ένα καντήλι και μαζί πήρε δώρο και μια ολόκληρη σου πιέρα. Ναι, σκέφτηκα να τη σπάσω και να του δώσω τη μισή. Τι λες, Μάρκο, τι λες, είσαι τόσο μίζερος. Είναι ένας από τους καλύτερους πελάτες μας. Μπράβο, Ντέιζι, μπράβο. Έτσι είναι. Αυτός ο μίζερος ο Αργύρης ποτέ δεν θα το έκανε αυτό. Σε ποιον να το είχε κάνει, κυρία Τασία μου? Είχε πελάτες? Τι χαριτωμένα που τα λέει ο Μάρκος. Να σε καλά, Ντέιζι μου. Από τότε που ανέλαβες εσύ, άλλος αέρος φύσηξε εδώ μέσα. Υπερβολές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σε πάρω να πάμε να φάμε μαζί. Παρέα τώρα. Παραλία. Κάτι καλό. Εσύ θα μου πεις. Μάρκο, παιδί μου, δεν πας μια βόλτα στο πατάρι? Δεν θέλω. Πήγαινε, παιδί μου, να ανοίξεις το παράθυρο. Θα έρθει μαζί μας κι ένας... Καταλαβαίνεις. Α. Θέλω τη γνώμη σου. Η πείρα σου μου είναι ανεκτήμητη, Ντέιζι μου. Πολύ ευχαρίστω. Πάμε. Εγώ πήγα στο δημοτικό ένα χρόνο νωρίτερα. Και παρόλα αυτά, ήμουν ο πρώτος μαθητής. Τόσο πολύ που ο δάσκαλος έλεγε. Εσύ, εγώ δηλαδή, θα γίνεις σπουδαίος. Σοφός άνθρωπος αυτός ο δάσκαλος. Εγώ τον είχα 4 χρόνια. 4 χρόνια τον κύριο Γιώργο, ένα την κυρία Σπασία, και αυτή με αγαπούσε πολύ. Ένα την κυρία Ελευθερία, αυτή κι αν με λάτρευε. Μου είχε εμπιστοσύνη, καταλαβαίνετε. Δοκίμασε μπαρμπουνάκι. Δοκίμασε και παίζουμε αν είναι καλό να φάω κι εγώ. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Έλεγε η κυρία Ελευθερία, αλλά και η κυρία Σπασία. Γενικά με το γυναικείο φίλο είχα πάντα τις καλύτερες σχέσεις. Έλεγα λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ότι η κυρία Ελευθερία και η κυρία Σπασία μου είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι από μένα γνώριζα ανά πάσα στιγμή τι συνέβαινε μέσα στην τάξη. Έτσι διατηρούσαμε μία τάξη. Εγώ δεν ανέχομαι 3 πράγματα. Την αταξία, την απραξία και τη θεία μου την Τασία. Συγγνώμη, Τασία μου, πρόκειται για μια απλή σύμπτωση ονομάτων. Γιατί δεν τρώτε εμείς, Ντέιζι? Εγώ σαν χωριό με βλέπω πιάτα γεμάτα, γι' αυτό και τρώω. Στο γραφείο όλοι οι φυστάμενοι μου, έχω μόνο εφιστάμενους, με λατρεύουν. Να σκεφτείτε ότι πέρσι που χτύπησα το πόδι μου και το είχα στο γύψο και έμεινα 10 μέρες στο σπίτι, μου έστειλαν 15 ανθοδέσμες. Έγινε το σπίτι ανθοπωλείο. Τις πουλήσατε? Μ' αρέσει τι που τα λέτε. Όχι. Τις έστειλα σε φίλους. Ήταν και περίοδος με πολλές ονομαστικές γιορτές. Και ας πάω. Τώρα πρέπει να σας μιλήσω για τη θεία μου την Τασία. Εγώ δεν ανέχομαι 2 πράγματα. Μα τι άγγε. Θα μπορώ να πω μια βόλτα. Γεια μας. Συγγνώμη για 3 λεπτά. Πρέπει να πάω στην τουαλέτα, η μπύρα βλέπετε. Ναι, αγόρι μου, πήγαινε. Όταν επιστρέψω, θυμίστε μου να σας πω για τη θεία μου την Τασία. Έλα λοιπόν, Ντέιζι μου, λέγε μου, πώς σου φάνηκε, πώς σου φάνηκε. Το μπαρμπούνι. Όχι, παιδί μου, ο Θόδωρος, ο Θόδωρος. Συγγνώμη, γλυκιά μου, η μπύρα ζαλίστηκε. Καλά, εσύ ούτε τρως ούτε πίνεις.
Ναι, όταν ακούω, ούτε τρώω ούτε πίνω για να είμαι νυφάλια. Πώς τα λες, λοιπόν, λέγε, πώς σου φάνηκε? Καταιγιστικό, χύμαρο, ορμητικό, σύμφωνα στη Ελώδη. Σαν δελτίο καιρού ακούγεται αυτό. Έχει πάντα αυτό το ρητορικό ίστρο. Συνήθως ναι. Αλλά σήμερα καταλαβαίνεις. Νιώθω ότι τσεκάρεται και έχει μια νευρικότητα παραπάνω. Μίλα και εσύ να τον χαλαρώσεις. Δεν είναι και εύκολο, Ντέζι μου. Το κατάλαβα. Αυτός μόνο όταν χτυπήσει τη γλώσσα του και τη βάλει στο γύψο θα σταματήσει. Πώς τα λες, Ντέζι, πώς τα λες. Αλλά και τότε αυτός είναι ικανός να μου τα γράφει. Ναι, είναι γραφικός τύπος. Για λέγε να προχωρήσω. Από συναισθηματικής απόψεως, πού βρισκόμαστε, τον αγαπάς? Α, δεν το ξέρω αυτό, θα το δω στο δρόμο. Επιστρέφοντας? Όχι, με το καιρό, αλλά είναι η τρίτη φορά που βγαίνουμε και πάντα για φαγητό. Μα είναι ελκυστικός. Γλυκιά μου, να σου κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση, πλην όμως ουσιαστική. Σ' ακούω. Χρήμα έχει? Δεν ξέρει τι έχει. Κάθεται και τούρχονται. Μην κάθεσαι τα σία μου, προχώρα. Θα προχωρήσω. Έτσι, μπράβο. Έλα τώρα να φάμε κι εμείς πριν επιστρέψει. Παράγγειλε τη μισή ταβέρνα. Είναι άρχοντας. Μπαρμπούνι είναι αυτό? Τι έπαντες, ξέχασες τα μπαρμπούνια? Έχω να δω. Σωστά, εσείς εκεί τρώτε ψάρια του ωκεάνου, ενώ εδώ είναι Μεσόγειος. Γάβρος, καλαμαράκι, μπαρμπούνι. Από όλα θα φάω. Τα έχω τόσο επιθυμήσει. Και οι καραβίδες καλές φαίνονται. Και οι γαρίδες. Μα πού είναι τόση ώρα, Ντέζι? Δεν πας να ρίξεις μια ματιά? Να πάω, λες, α. Δέζι μου, δεν είναι πουθενά. Oh my God, τι να υποθέσω. Τη λυπήθηκα την καημένη. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος, αφεντικό. Παρόλα όσα σου έχει κάνει, τη λυπάσαι και από πάνω. Τι να κάνω. Πλήρωσε και το λογαριασμό. Σου κάνει το τραπέζι, δηλαδή. Ναι. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά έτσι έγινε. Και έτσι έπρεπε να γίνει. Και καλά έγινε. Τόσα χρόνια σε ξεζουμίζει, αφεντικό. Με συγχωρείς, αλλά έχω γίνει λαύρος, έχω γίνει λαύρος. Τι έχεις γίνει, παιδί μου? Λαύρος. Σ' αρέσει η λέξη? Προχτές την έμαθα. Σημαίνει ορμητικός, φουριόζος, ασυγκράτητος. Δεν ήσουν για πολύ όμως. Συγκρατήθηκες γρήγορα. Είναι του χαρακτήρας μου. Τέλος πάντων, ένα καλό είχε αυτή η ιστορία. Για πες το μου, να χαρώ κι εγώ. Έφαγα, Μάρκο, έφαγα. Έφαγα μέχρι σκασμού. Είχα να φάω τόσο από το γάμο του ξαδέρφου μου, την Παντελή. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Και τώρα πού είναι αυτός? Ο Παντελής? Όχι ο Παντελής, ο λεγάμενος, ο μνηστήρας της κυρίας Στασία. Αυτός είχε φτάσει σαν με την Πρέβεζα. Γιατί Πρέβεζα? Έτσι μου ήρθε, πρέ παιδί μου. Θες την Κατερίνη? Στην Κατερίνη. Εγώ θέλω όταν θα πάω διακοπές, όταν, το τόνισα, όταν, θέλω να πάω στα Κύθυρα. Με συγχωρείς για την παρεμβολή, αλλά η κουβέντα το έφερε. Θα πας, Μάρκο, διακοπές. Θα πας. Άσε να πάνε λίγο καλύτερα οι δουλειές και θα πας. Εγώ θα σε στείλω. Και στα Κύθυρα και στα Αντικύθυρα. Και στη Μονεμβασιά θέλω να πάω. Και στη Μονεμβασιά. Και το γύρο της Πελοποννήσου θα σε στείλω να κάνεις. Όχι, δεν θέλω γύρο. Γιατί φοβάσαι να μην ζαλιστείς? Όχι. Εγώ θέλω να πάω να κάτσω σε μια μουδιά με τον ουρανό, τη θάλασσα και να τα απολαύσω. Όχι να περιτριγυρίζω. Α, στο πάνω μου, Μάρκο. Στη Μις Ντέζι, την υπερδύναμη. Σε ευχαριστώ, Μις Ντέζι. Μάρκο! Καλημέρα σας.
Η Βάσια. Ναι, εσείς πρέπει να είστε η αδερφή του κυρίου Γεωργίου. Ακριβώς. Δεν θα μπορέσει να έρθει σήμερα, αλλά εσείς μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Περάστε. Ναι, ευχαριστώ, γιατί πρέπει να σημειώσω κάποιες λεπτομέρειες. Με την ησυχία σας. Θα πιείτε κάτι? Οτιδήποτε δροσιστικό. Από νερό μέχρι ένα ψεκτικό. Γνωρίζεστε με την κόρη μου, την Τζέννη? Ναι, εδώ συναντιόμαστε και τα λέμε. Κυρία Αποστόλου, να δουλέψω την Λόρη. Πήγαινε, Μανώλη, βεβαίως. Μανώλης ξέρει μπάνιο. Μανώλη, τι έγινε? Μου έπεσε ένα πανάκι, κυρία Αποστόλου. Και εσύ τι ζητάς εκεί μέσα? Δεν πειράζει. Κάνει και ζέστη. Δηλαδή, αυτός τον Αύγουστο τι πρέπει να κάνει? Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς είστε, αγαπητοί μου Δεσποινής? Πολύ καλά, κυρία Ντέζη, εσείς? Καλά. Η κυρία? Είναι η μητέρα μου, αδερφή του θείου. Του κυρίου Λάμπη. Ο κύριος Λάμπης, Λαμπρά. Μας έχει πει τα καλύτερα. Και είπα να έρθω κι εγώ από εδώ, να δω κάποια πράγματα. Όσα θέλετε. Διατηρούμε την παράδοση και προσπαθούμε την ποιότητα. Είμαι στη διάθεσή σας. Με συγχωρείτε για την παρεμβολή. Πρόκειται για καθαρά ανιδιοτελές ενδιαφέρον. Ο κύριος, ο θείος σας, προχτές... Α, όλα καλά, όλα καλά. Ο θείος μου είχε αφήσει το αυτοκίνητό του στη γωνία και του πήρανε τις πινακίδες. Μάρκο, δεν με ενημέρωσες. Όλα καλά, μην ανησυχείτε. Έχει κάτι γνωστού στην τροχέα και τις πήρε πίσω αμέσως. Κι εσείς, αν ποτέ θελήσετε κάτι, είμαστε στη διάθεσή σας. Θα χαρεί πολύ ο αδελφός μου να σας εξυπηρετήσει. Μένω υπόχρεη. Είστε ευγενέστατοι. Να ρίξουμε μια ματιά. Παρακαλώ, περάστε. Πού είστε? Στη γωνία. Καλά, πολύ ευγενική η Δεσποινής Ντέζη, έτσι? Ναι, στην Αμερική. Βέβαια, στη Νέα Υόρκη. Α, συμπαθέστατη. Και ο θείος ο Λάμπης τη συμπαθεί πάρα πολύ. Πού είναι το... Αχ, δεν είμαι στρικά. Τι έγινε, αφεντικό? Πάλι πια ηλιοκάνεις. Ο Θεός να τις έχει καλά τις κυρίες και τον κύριο και όλους αυτούς που μαζεύτηκαν εδώ. Εσύ τους μάζεψες, αφεντικό. Εντάξει, δηλαδή, όχι ακριβώς εσύ. Μη μου χαλάς τη χαρά, Μάρκο, μη μου τη χαλάς. Εσύ. Δεν μου λες. Έχεις ξαναδεί χαρτονόμισμα τώρα 100 ευρώ. Το έχει δείξει τηλεόραση. Ναι, αλλά είχε δείξει ένα. Εγώ σου δείχνω 5. Έλα, πάρε 2. Αποκλείεται. Καλά, πάρε 3. Όχι, κανένα δεν θέλω. Είσαι με τα καλά σου. Αφεντικό, έχεις μεγάλες ανάγκες. Κράτα τα. Εγώ τι να τα κάνω. Βάλτε τσέπη σου. Όχι, κύριε, δεν είναι τσέπη μου, αφεντικό. Τραπεζική θηρίδα είναι. Ρε Μάρκο, που φτάσαμε. Να θεωρούμε τα 200-300 ευρώ ότι είναι ο θησαυρός του Χουρσίτ Πασά. Εγώ, αφεντικό, σουβλάκι θέλω να με κεράσεις. Και τα χρήματα θα πάρεις και σουβλάκια θα φας. Άρχοντας, έτσι. Σαν να είμαστε σε δεξίωση. Σπουδαία πράγματα, φίλοι. Και μας τα φέρανε κιόλα. Τρώγε. Σε αυτό το πέρα, αφεντικό, δεν θα συναχωρήσω ποτέ. Έχω απεριόριστη όρεξη. Και εγώ το ίδιο είμαι. Το μεσημέρι έφαγα τον Αγλέωρα. Μάρκο, είναι άδειοι τα μυευτήρες μας, γι' αυτό έχουν περιθώρια. Τρώγε. Γέμισαν οι ταμιευτήρες? Όχι. Σκέφτηκα πότε θα ξεμπλέξουμε από αυτό το ρεμάλι του ταχύνι. Το καλύτερο, ρε, το καλύτερο.
Έλα, κύριε Βασιλική. Ο Πέτρος είμαι. Όχι Κώστας, Πέτρος. Α, καλά, αυτή μόνο το σίγμα άκουσε. Άλλα, άλλο. Ναι, ο Πέτρος. Α, μπράβο. Το φαντάστηκες. Η μάνα μου είναι εκεί, δώστη μου. Έλα, μαμά. Το χαπάκι σου το πήρες. Όχι το μεσημεριανό, άσταυτα. Το βραδινό. Έτσι, μπράβο. Δεν εννοώ αν το πήρες μαζί σου, μαμά. Να το φας εννοώ, να το καταπιείς. Ακούς που σου λέω. Μα τι να το κάνω εγώ αν το πήρες μαζί σου. Το πήρες και το πήγες βόλτα στην κυρία Βασιλική. Να το πάρεις τώρα, να το καταπιείς. Δώσ' μου την κυρία Βασιλική. Όχι, 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 όχι. Μου τη δίνεις. Όχι, σου λέω, μην της δίνεις το ακουστικό. Όχι, δεν θέλω την κυρία Βασιλική. Μετάνιωσα το χαπάκι σου, θέλω να πάρεις τώρα. Τώρα, τώρα. Πάρε νερό να τα ακούω που το πίνεις. Όχι, μη ζητάς νερό από την κυρία Βασιλική. Άλλο πράγμα θα σου φέρει. Μόνη σου. Μόνη σου. Μπράβο. Πιες να ακούσω τον μπλουπ. Έτσι, μπράβο. Και που είσαι, να γυρίσεις νωρίς στο σπίτι. Εντάξει. Καληνύχτα, μάμα. Γέμισαν οι ταμιευτήρες. Όχι. Σκέφτηκα τη Βάσκα. Πότε θα μπλέξω με αυτό το μωρό. Πότε. Πότε. Πότε θα κάποτε θα καμίξα στεριά. Πότε θα φλε ευαρίσει. Πότε θα φλε ευαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το ντουφέκι μου. Ναι. Τέζη μου, τώρα θα σε έπαιρνα. Σπίτι είσαι. Τώρα γύρισες. Ακούραστη όπως πάντα. Ο ανιψιός σου θα εμφανιστεί ποτέ. Ναι. Με τόσα καλά που μου έχεις πει, είναι λογικό να θέλω να τον γνωρίσω. Κι εγώ το θέλω. Αύριο. Μετά τις 9 θα είναι εκεί. Όχι εγώ, ή εγώ ή αυτός. Δεν γίνεται και δυο μαζί. Θέλω να πω, του έχω αφήσει ελεύθερο το πεδίο για να γνωρίσει κανένα κορίτσι της προκοπής. Και βέβαια το θέλει. Αν το θέλει, λέει. Μια χαρά άνδρας είναι. Δραστήριος, αρενοπός. Μπορεί να έχει αποτύχει στο γάμο του, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τα εγκόσμια. Περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά θα περάσει. Τι θα κάνεις τώρα? Έχεις να προτείνεις κάτι καλό? Το είπα εγώ, ακούραστη. Όχι για απόψε, κλικιά μου. Δεν έρχεσαι από εδώ να ρίξεις καμιά βουτιά? Αχ, πόσο θα το ήθελα. Έλα. Αύριο. Απόψε έχω πολλή δουλειά να κάνω. Θα μείνω στο σπίτι. Αν μείνεις στο σπίτι, εντάξει τότε. Αύριο πάντως. Το κράτησα. Αύριο. Να είμαι και πιο χαλαρή. Χαλαρή σε θέλω. Χαλαρή. Σε αφήνω λοιπόν να δουλέψεις. Καληνύχτα, Ντέζη μου. Καληνύχτα, αγάπη μου. Αγάπη μου. Δεν αργώ, κοριτσάκι μου, σε 3 λεπτά φεύγουμε. Δεν βιάζομαι. Εγώ έτσι κι αλλιώς ήρθα εδώ για να σε νοικοκυρέψω. Σήμερα είπαμε, είμαι ο Αργύρης. Ο Αργύρης Μπουρλούμπασης. Και με τον Μπάτσο τι γίνεται? Θα βάλω τον Μάρκο να φυλάει σκοπιά στην είσοδο. Στην ανάγκη θα τη συναντήσω έξω. Άκουσα καλά. Τι θα συναντήσεις?
έναν άνθρωπο, αλλά θέλω να το συναντήσω σαν Αργύρης. Και τι άνθρωπος είναι αυτός? Ένας άνθρωπος θηλυκός. Μωρέ, εγώ σε έχω γεννήσει εσένα. Για πες μου, καλή? Νομίζω ότι είναι καλή. Πολύ καλή θα έλεγα. Πάρα πολύ καλή θα έλεγες. Τι ξέρεις? Όχι. Βάσια τη λένε. Θα στη γνωρίσω πριν προχωρήσω. Για να μου πεις τη γνώμη σου. Θα προχωρήσω δηλαδή, αλλά θέλω και τη γνώμη σου. Τη θέλεις έτσι πληροφοριακά? Όχι, όχι. Ουσιαστικά. Πάμε τώρα? Πάμε. Δεν ξεχάσαμε τίποτα. Όχι μωρό μου, εντάξει, πάμε. Μισό λεπτό. Ναι. Βάσια μου, καλημέρα. Δεν πειράζει μωρό μου, τα λέμε αύριο. Ναι, εγώ τελικά θα πάω στο μαγαζί γιατί θα αργήσει ο Αργύρης μου. Ναι, μωρό μου. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι έγινε? Δεν θα έρθει, Βάσια. Είμαι η Μις Ντέζι. Σε λίγο θα είσαι η Μις Ντέζι. Είμαι εντάξει, τι λες? Πολύ ωραίος. Μόνο να ξυρίζεσαι καλύτερα. Σιγά να μην κάνω και χαλάουα. Ναι, αλλά η γαμπίτσα σου έχει γίνει μούρλια. Μη μου το λες, γιατί από εκείνη τη μέρα δεν έχω σκύψει να τη δω. Δεν μου λες, μπαμπά, ποιο φόρεμα θα φορέσεις τελικά? Πάντως όχι κοντομάνικο. Η θεία είπε ότι έχω χιμπατζόχερα. Μάρκο! Μάρκο! Αμέσως Μις Ντέζι, αμέσως! Μάλιστα, Μις Ντέζι, μάλιστα. Μη μου λες. Ποιος πέταξε αυτές τις δυο σκουπιδοσακούλες μέσα στην Παουλοκασέλα? Δεν γνωρίζω. Υποθέτω κάποιος που την πέρασε για δοχείο απορριμμάτων του Δήμου. Την Παουλοκασέλα, παιδάκι μου. Εκεί δεν τις βρήκατε? Ναι, εκεί τις βρήκα. Αλλά θα τον βρω κι αυτόν. Να την έχουμε κλειστή. Να μην προκαλεί. Γιατί προκαλεί, παιδί μου? Πετάξανε κανένα χαρτονόμισμα. Σκουπίδια πετάνε. Αφού είναι γεμάτα τα δοχεία απορριμμάτων του Δήμου και από πάνω και από δίπλα. Ωραία λογική. Μπράβο, μπράβο. Να την κλείνουμε. Όχι. Κλειστή την είχαμε και όποιος πέρναγε καθόταν επάνω. Νόμιζαν ότι ήταν καθιστικό του Δήμου. Τώρα μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Εδώ δεν έρχεται ο Δήμος να μαζέψει τα σκουπίδια, σκόρπισε στις γειτονιές Μπαουλοκασέλης για να καθόμαστε. Είναι μια ιδέα κι αυτό. Και να καθόμαστε και να πετάμε τα σκουπίδια μέσα. Μπράβο, Μάρκο, μπράβο. Εύχομαι μια μέρα να γίνεις δήμαρχος, γιατί μόνο τότε θα καθαρίζει αυτή η πόλη. Από το στόμα σας και στου Θεού ταυτή. Για το δήμαρχος ή για να καθαρίσει η πόλη? Για το δήμαρχος. Εντάξει, Μάρκο, εντάξει. Προς το παρόν απομάκρυνε αυτές τις σακούλες. Στη γωνία. Στην άλλη, μακριά από εδώ. Ναι. Βάσια μου. Τελικά θα περάσω από το μαγαζί. Και μάλιστα με παρέα. Παρέα? Ναι, ο κύριος Γεωργίου θέλει να έρθει από εκεί να δει κάτι πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Και κυρίως εσένα. Ω, θα έχω τρακ. Εσύ, αποκλείεται. Μην το λες. Εμείς οι γυναίκες μπορεί να είμαστε γενναίες, αλλά καμία δεν είναι τέλεια. Λοιπόν, σε καμία ρίτσα θα είμαστε εκεί. Φιλάκια. Φιλάκια. Σας περιμένω. Τι σημαίνει, Μις Ντέζι? Έρχεται γαμπρός, Μάρκο. Το καταλαβαίνεις, γαμπρός. Τι με κοιτάς? Σωστά, τι κοιτάω? Να γελάω θα έπρεπε. Θέλω να βάλω μια τάξη εδώ μέσα και άσε τα σχόλια. Είμαι σε δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνεις? Έχω μπλέξει. Έχεις δώσει υπόσχεση? Πού? Στο γαμπρό. Με συγχωρείς, Μις Ντέζι, γιατί με κυνηγάς, Μις Ντέζι? Θέλω να μάθω. Ο κύριος Αργύρης, ο φίλος σου, λείπει. Η κυρία είναι θεία του. Thank you.
Τι λέγαμε? Δεν λέγαμε, τρέχαμε. Αλλά ένιωσα, θα την κάνουμε άλλη φορά την κουβέντα. Με συγχωρείς, Miss Daisy. Αλλά σίγουρα δεν ήταν στις προθέσεις μου να σε στεναχωρήσω, ε. Τι θα απογίνουμε, ρε Μάρκο, ε, τι θα απογίνουμε. Πώς είμαι? Κάνε μια στροφή για να σε δω. Μήπως είναι τσαλακωμένο το φουστάνι? Όχι, όχι, εντάξει, όλα καλά. Θα μείνει πολύ ικανοποιημένος ο γαμπρός. Απορώ. Απορώ πως δεν μας έχουν πάρει είδηση ακόμη τα κανάλια. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Καλά, τίποτα δεν έχουν βρει ακόμα. Τι εννοείς, καν φανάρι, καν προφυλακτήρα? Μην παίζει με τα νεύρα μου, Παναγιώτη. Μου κλέψανε το αμάξι εν ώρα υπηρεσίας και κανείς δεν κάνει κάτι για να βρεθεί. Ε, όχι και δεν κάνουμε, όχι και δεν κάνουμε, ρε Πέτρο. Έχουμε στείλει σήμα παντού. Τι λες, στείλατε το σήμα και τους τρομάξατε. Επικοινώνησαν, ανέφεραν. Τι να αναφέρουν, ρε Πέτρο, ότι δεν το βρήκαν? Ότι το βρήκαν να αναφέρουν. Ε, αφού δεν το βρήκαν. Μη μου το θυμίζεις. Εγώ, εσύ το ανακοίνησες. Έλα τώρα, μίλαμε γιατί. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι... Πώς να σου το πω? Δεν περιγράφεται εύκολα. Θυμίζει ανάκτορο. Ρε, για κτίριο μου μιλάς τόση ώρα? Ποιο κτίριο, ρε καημένε, ποιο κτίριο? Για την κυρία σου μιλάω. Κυρία με κεφαλαία. Κάπα ή ρο ή αλφα. 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 Πώς λένε, άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα. Απορώ πως ξέρεις τόσες λεπτομέρειες για το κάθε τι. Είναι θέμα αντίληψης. Μα έχει ελάχιστες ημέρες εδώ. Αγαπώ ό,τι κάνω, ό,τι και είναι αυτό. Βέβαια και από τη φύση σας έχετε, πώς να το πω, έχετε κάτι που ταιριάζει σε όλα αυτά τα ίδια εδώ. Θέλετε να πείτε κάτι για την ηλικία μου? Ε, όχι βέβαια. Όχι προς Θεού. Εσείς βάζετε κάτω και οι κοσάρες. Αυτό το έχω ξανακούσει. Πες, πες. Είδατε λοιπόν, εννοούσα στην φινέτσα και την αξία που έχουν όλα αυτά τα είδη εδώ. Είστε πολύ ευγενικός, κύριε Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάρκο, παιδί μου, ο Αργύρης θα έρθει τελικά? Ο Αργύρης, εφόσον είσαστε εσείς εδώ, Miss Daisy, ο Αργύρης, ο Σι Παρών. Μπράβο, βοηθός. Σαν να είναι εδώ, δηλαδή. Και συγγνώμη για την επεξήγηση. Είστε τόσα χρόνια έξω, Miss Daisy. Ξέρετε, εμείς εδώ, που και που, έτσι πετάμε κανένα αρχαίο επίρρημα για να μην ξεχνιόμαστε. Ευχαριστώ, Μάρκο. Ο Μάρκος είναι χρόνια βοηθός του νηπιού μου. Κρίμα που δεν είναι εδώ, θα σας έλεγε πολύ περισσότερα. Θα τον γνωρίζετε κιόλας. Κρίμα. Μια άλλη φορά. Όχι μόνο δεν πρόκειται να χαθούμε, αλλά δεν σας κρύβω ότι η επιθυμία μου είναι να σας βλέπω πολύ συχνότερα, Miss Daisy. Είστε, επιτρέψτε μου παρακαλώ, μια ξεχωριστή κυρία. Με κεφαλαία τα κυρία. Κύριε Γεωργίου, με κάνετε και κοκκινίζω. Επιτρέψτε μου, θα μπορούσα να πω τα ίδια και για σας, αλλά με προλάβατε. Εσένα, Ντέζι μου, και σε πρόλαβε άλλος. Απορώ. Δεν είσαι σε καλή μέρα, φαίνεται. Μάρκο, παιδί μου, απελευθέρωσε τη συμφωνιέρα που βρίσκεται στο βάθος. Να τη δει καλύτερα ο κύριος Γεωργίου. Αμέσως, Miss Daisy. Δεν είναι ανάγκη, μην μπαίνετε στον κόπο. Άλλωστε, έχω εμπιστοσύνη στο γούστο της Βάσιας. Και στο δικό σας, βέβαια. Μέξι. Διαλέξτε ό,τι νομίζετε για το χώρο που είπαμε και στείλτε τα. Θα σου πήγε το κραγιόν, Μάρκο. Καλά και θα τα πάρει όλα αυτά αυτός ο καλός ο κύριος Miss Daisy. Όλα. Θα μπορούσαμε να του δώσουμε κι άλλα αν θέλαμε. Και γιατί δεν θέλαμε? Ένα γραφείο θέλω να εξοπλίσει ο άνθρωπος, όχι το μέγαρο μαξί μου. Απίστευτο. Για την επιταγή που μας έδωσε να συμπληρώσουμε εμείς το ποσό, τι έχεις να πεις? Να τη φωτογραφίσουμε, να τη βάλουμε κάδρο, να τη θυμόμαστε. Έλα να κάνουμε λογαριασμό, έλα. Λοιπόν, εγώ θα σου λέω και εσύ θα γράφεις, ε. Πρόσεξε, κακομοίριο, μην κάνεις λάθος στα ταμπελάκια. Θα τα ελέγξω 10 φορές. Εγώ φταίω? Ταμπελάκι είναι. Μπορεί να ξεκόλλησε από κανένα καντήλι να πήγε να πέσει πάνω σε καμιά ντουλάπα. Μόνο που προχτές ξεκόλλησε από την ντουλάπα και έπεσε στο καντήλι. Για τον μπάτσο μου στεναχωριέσαι τώρα? Είναι θέμα τάξης. Δεν μπορούμε να δίνουμε το καντήλι στην τιμή της ντουλάπας. Αναλόγως σε ποιον το δίνουμε. Μάρκο,
Όλα έτοιμα. Όλα, γλυκιά μου. Σε λίγο θα έρθει το φορτηγάκι για να παραλάβει. Έκανα και το λογαριασμό. Μπορείς να τον δεις. Είναι όλα εντάξει? Μόνο. Κοίταξες καλά τις τιμές? Αυτά τα ξέρει ο Μάρκος. Εγώ απλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Του έκανες πολύ καλές τιμές, Ντέζη μου. Μπράβο. Ο ανιψιός σου δεν θα έχει αντίρρηση. Αποκλείεται, σε διαβεβαιώ. Κι εγώ σας διαβεβαιώ. Αφού το λέει και ο Μάρκος, τελείωσε. Σας ευχαριστώ, Δεσποινής Βάσια. Πάμε. Λες. Έλα, ωραία μέρα είμαι. Όλο τα βράδια έρχομαι, δεν με έχει δει ποτέ ο ήλιος. Θέλω να κάνω λίγο ηλιοθεραπεία. Ηλιοθεραπεία. Πάμε. Μάρκο, όλα επάνω σου. Φόρτωσε, κλείσε, φύγε. Σχολάσαμε για σήμερα. Μείνετε ήσυχοι, Μις Ντέζη. Θα τα τακτοποιήσω όλα μόνος μου. Κι αν έρθει ο Αργύρης... Αν, λέω, αν. Να του πεις να έρθει στο σπίτι μου επιγόντως. Μωρό μου. Βέβαια. Κάποτε πρέπει να γίνει κι αυτό. Θα τον δεις οπωσδήποτε. Μις Ντέζη, τη τσάντα σας. Σωστά. Πού πάω χωρίς τσάντα?